Σάλλο προκλήθηκε στην Ουκρανία, όπου ο σύμβουλο του Βολοντή Μρζελένσκη, ο Λεξέη Αριστόβιτς, παραδέχτηκε ότι οι Ουκρανικές Ενοπλές Δυνάμεις κατέριψαν το ρωσικό πύραυλο στον Τνίπρο, με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει πολυκατοικία και να σκοτωθούν τουλάχιστον 41 άμαχοι. Ως συνέπεια της δημόσιας αυτής παραδοχής, ο η Αρεστόβιτς υπέβαλε την παρέτησή του. Ο Αρεστόβιτς ανακοίνωσε την παρέτησή του μέσω Facebook αφού ζήτησε δημοσίως συγγνώμη και πήρε πίσω τις δηλώσεις που είχε κάνει σε ανάρτησή του στο Telegram. Η Ουκρανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία στον ντνιπρο επλήγει από ρωσικό πύραυλο και η H-22, τον οποίο το Κίεβο δεν έχει τις δυνατότητες να καταρρύψει. Όπω τόνισε, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τα θύματα και του συγγενεί του, του κατοίκου τη Νύπρο και όλου όσοι πληγώθηκαν βαθιά από τη βιαστική, λανθασμένη εκδοχή μου τη αιτία για το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον τη πολυκατοικία. Στο μεταξύ, το πρωί εντοπίστηκε στα ερήπια τη πολυκατοικία των Νύπρο το πτώμα ενό αγοριού, ανεβάζοντα σε 41 του νεκρού από το πλήγμα του Σαβάτου, ενώ άλλοι 25 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.